Ξέρετε, και στον Προθάλαμο ρωτάγαν διακορυφήλοι τι άλλο καινούργιο έχουμε να ακούσουμε. Δηλαδή, έχει παρουσιαστεί, έχει δημοσιευθεί, έχει αποκτήσει όντως μια πολύ ευρεία. Έχει εξαπλωθεί στην Αθήνα αυτή η γνώση του τι πρότεινε η ομάδα του εργαστηρίου του περιβάλλοντος. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα ακούσετε αυτά που είχατε ακούσει. Που έχετε ακούσει. Μας δόθηκε ευκαιρία στους τελευταίους μήνες, μετά μια ιδέα που μας ήρθε αμέσως μετά τη διαβούλευση στη Βουλή, να έχουμε μια επικοινωνία με οικονομολόγους, να έχουμε μια επικοινωνία με συμβούλους του Real Estate, μερικούς από αυτούς και συμβούλους της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ, να έχουμε ένα καλό διάλογο και αντίλογο με τον Σπύρο Πολάλη και τα στοιχεία της ελληνικών ΑΕ. Και μέσα από όλα αυτά να είμαστε σε θέση σήμερα μαζί με το τεχνικό επιμελητήριο να μιλήσουμε για τα καθαρά οικονομικά και επιχειρησιακά μεγέθη αυτής της ιστορίας. Ήθελα να πω ακόμα πριν ξεκινήσω ότι η διαβούλευση είναι εδώ. Το τεχνικό επιμελητήριο στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Η αυτοδιοίκηση ολόκληρη, οι πολιτικές προσωπήσεις βεβαίως, τα κινήματα πολιτών και ας μου δώσει το Προεδρείο τη δυνατότητα να κάνω μια αναφορά σε τρεις ανθρώπους που τους εκτιμώ πάρα πολύ και που είναι από τις κορυφές της πολεοδομικής και επιστημονικής κοινότητας της δικιάς μας, τον Παύλο τον Λουκάκη, μάλλον ο πιο έμπειρος, μαζί με τον Θήμιο τον Παπαγιάννη, τον δεύτερο πολεοδόμος της χώρας, είναι διακριτικά εδώ ανάμεσά σας, και τον Νίκο Σοφιντικάκη, εκπρόσωπός μας στην Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτών. Μας τιμάει η παρουσία τους, μας τιμάει και πιστεύω ότι ο σχολιασμός και η κριτική του, αν έχουν τα κέφια να πάρουν δύο λεπτά μετά το λόγο και να μας πούν, θα μας ανοίξει τα μάτια. Είναι για αρκετούς από εμάς, ήσαν δάσκαλοι, είναι δάσκαλοι και τους ακούμε με μεγάλη προσοχή. Λέω λοιπόν το εξής. Και θα προσπαθήσω να αποφύγω όσα ήδη καλύφθηκαν με επάρκεια από τους προηγούμενους ομιλητές. Ξέρουμε το τοπίο. Ξέρουμε τα δεδομένα. Αποκαλύφθηκε αυτή η τρομερή απόκληση εσόδων και εξόδων, κόστους σε σωστό χρήμα από το ελληνικό δημόσιο 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις μεταστεγάσεις για τα συνοδά έργα, εσόδων της τάξης των 300-500 εκατομμυρίων μόλις, και ξέρουμε ακόμα ότι αυτό δεν είναι ένα άγνωστο σενάριο. Έχουμε ζήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει απόκληση σε πενταπλάσιο και σε δεκαπλάσιο βαθμό από την πραγματική εκτίμηση. Ζούμε αυτή τη στιγμή την τρομερή απόκληση στην υπόθεση των εθνικών οδών. Ξαναπληρώνουμε για δεύτερη ή για τρίτη φορά τις επιχειρήσεις των εθνικών οδών γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις τράπεζες. Πιστεύουμε δηλαδή ότι και αυτή η απόκληση θα μεγενθηθεί όσο προχωράμε στην κρίση και τα δε έσοδα είναι επισφαλή. Έχοντας την εμπειρία των εσόδων από την πώληση εκχώρησης των Ολυμπιακών Αντικαταστάσεων, γνωρίζουμε ότι το ελληνικό δημόσιο όχι μόνο δεν εισέπραξε, όχι μόνο οι επενδυτές σταμάτησαν να πληρώνουν, αλλά πολλές φορές χρειάστηκε να βάλει και από την τσέπη μας για όλα αυτά. Το δεύτερο είναι ότι γνωρίζουμε, και εδώ οι καλοί παλιοί συνάδελφοι θα μπορούσαν να μας αναπτύξουν πάρα πολύ, ότι αυτές οι μηχανές δουλεύουν μόνο με βαριά χρηματοδότηση από το δημόσιο. Η εμπειρία αυτή έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, από την ανάπλαση των Ντόκλαντς. Η Θάτσερ πλήρωσε 2 και 3 φορές το έργο των Ντόκλαντς για να προσελκύει τους επενδυτές και για να τους ξαναφέρνει την ώρα που κατέρεαν λόγω κάποιας κρίσης του χρηματιστηρίου. Το ίδιο συνέβη στην Ισπανία, το ίδιο συνέβη στην Πορτογαλία, όπου αναγκάστηκαν τα εκεί κράτη να αναχρηματοδοτήσουν πολλές φορές αυτές τις ιδιωτικού τύπου επενδύσεις. Οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας, το ακούσατε. 35, 45, μετά πέσαμε στις 15, φτάσαμε στις 10. 10.000, ναι. Σε 25 χρόνια, δηλαδή ο ρεαλιστικός χρόνος υλοποίησης ενός τέτοιου project όπως αυτό που σχεδιάζει το ΤΑΙΠΕΔ, είναι 25 χρόνια και θα μπορούσε κανείς να φανταστεί και 30 και 35. Εκτιμούμε ότι στην πραγματικότητα δεν θα υπάρξουν περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας άμεσα και περισσότερες από 1.500-2.000 θέσεις εργασίας έμεσα, σε ένα βάθος χρόνου. Θα σας το πω ακριβώς που γίνεται αυτό, θα σας το πω λίγο πιο κάτω. Εκτιμούμε δηλαδή, ή θα το πω από τώρα για να μην το αναλύω αργότερα, εκτιμούμε ότι αυτό που λέμε το έλαστο σενάριο του ελληνικού είναι το πιο πιθανό. Ακόμα κι αν
εκχωρηθεί ολόκληρος ο χώρος και τα 6.300 στρέμματα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο, σε ελληνικό προφανώς και δεν υπάρχει, ιδιωτικό σχήμα το οποίο μπορεί να αναλάβει το σύνολο του χώρου. Δεν έχει υπάρξει ποτέ. Δεν έχει υπάρξει ιδιωτικό φαν το οποίο ανέλαβε την ανάπλαση 6.300 στρεμμάτων ή 3,5 εκατομμύρια τετραγωνικών μέτρων. Πουθενά στον κόσμο. Υπήρξε μόνο από βαριά κρατικά σχήματα. Ένα τέτοιο κρατικό σχήμα μόνο είχε εμφανιστεί από την αρχή, είναι το Κατάρ. Το Κατάρ για να λειτουργήσει υπό αυτές τις συνθήκες θέτει έναν όρο, ο οποίος όρος είναι η πλήρης εκχώρηση νησίδας. Κυρία Καρμανούφ, ανέβητε πάρα πολύ καλά το θεσμικό πλαίσιο. Η αφαίρεση δηλαδή αυτού του των 6.300 στρεμμάτων από τον κορμό της εθνικής γης. Και δεν το λέω συναισθηματικά, τον κορμό εννοώ το ψαχνό της εθνικής γης. Νομίζουμε λοιπόν ότι δεν θα έχουμε στην πραγματικότητα ένα σενάριο τέτοιας maximum ανάπτυξης, αλλά ένα minimum σενάριο ανάπτυξης του κερδοφόρου κομματιού της υπόθεσης. Το κερδοφόρο κομμάτι της υπόθεσης είναι τα 500.000 στρέμματα του Αγίου Κοσμά. Από παντού διαμηνύεται, από τις επαφές των τελευταίων 6 μηνών, ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι άμεσα ένα καζίνο, ένα με δύο ξενοδοχεία και η Μαρίνα του Αγίου Κοσμά. Αυτό είναι το project. Αυτό το project φέρνει 500.000 εργασίες. Τίποτα παράλληλο. Αυτό το project δίνει δουλειά για 3 χρόνια σε 300 οικοδόμους, τεχνίτες και υπεργολάβους. Δεν εκτιμώ ότι τα επόμενα 15 με 20 χρόνια θα υπάρξει project 3,5 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων. Δεν φαίνεται από πουθενά, δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή τα δύο project. Τα αντίστοιχα της περασμένης πενταετίας έχουν καταρρεύσει και προσπαθούν τα δημόσια να βρουν τον τρόπο να τα χρηματοδοτήσουν. Επομένως, μιλάμε για μια τουριστική μαρίνα καζίνο, τα σίγουρα λεφτά, και η κατάληψη των υπολείπων 5.500 στρεμμάτων του ελληνικού στην τύχη τους. Περιφραγμένο από τον επενδυτή, έχουμε πάρα πολλά τέτοια οικόπεδα ήδη στο λεκανοπέδιο, έχουμε τον Καμπά, τα λιπάσματα, τα οικόπεδα χροπή. Περιφραγμένα από τον επενδυτή, την κρίνια στη συνέχεια είδατε τι γίνεται όταν οι κάτοικοι αντιδρούν, τα οικόπεδα γίνονται σκουπιδότοποι και τις απαιτήσεις από το ελληνικό δημόσιο να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού για να ευνοηθεί στο όνομα κάποιων πιθανών μελλοντικών επενδύσεων για να σωθεί το έργο το οποίο θα έχει προχωρήσει. Και η πιο ισχυρή απόδειξη για μένα και για εσάς ίσως είναι η περίπτωση Κόσκος στον Πειραιά. 10.000 διακηρυγμένες θέσεις εργασίας κάποτε, 650 θέσεις εργασίας πραγματικές σήμερα. Σε μια μηχανή που δουλεύει, όχι σε μια φούσκα καζίνο, σε μια μηχανή που έχει πραγματική κληρονομιά που έδωσε και πραγματική κληρονομιά που έδωσε όλ, πραγματικές υποδομές, πραγματικό πόλο στον οποίο έρχονται εμπορευματικά κυβάτια και όπου αυτή τη στιγμή προσπαθούν να τις ανεβάσουν αυτές τις θέσεις, προσπαθούν να ανεβάσουν την επένδυση σε μερικά ακόμα δεκάδες, σε μερικές ακόμα δεκάδες θέσεις. Νομίζω λοιπόν ότι έτσι, έχοντας το μίνιμουμ από τη μια και το μάξιμουμ από την άλλη, το οποίο είναι ένας εφιάλτης. Τα 60 μολ, ή 10.000 κατοικίες, ή 7.500 ξενοδοχειακές κλίνες, στη στιγμή που σήμερα κλείνει η ξενοδοχεία στην Αθήνα, στη στιγμή που σήμερα έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες κατοικίες και μαγαζιά κλειστά και απόλυτα εξενίκαστα, είναι προφανές και δεν χρειάζεται να το ξαναπώ, τα είπαν προηγούμενοι, ότι θα προκαλέσουν μια κατάρρευση της κτηματαγοράς στο σύνολο του λεκανοπεδίου. Ένα λοιπόν κατάρση τη κλειδής και απομόνωσης, περιφραγμένο, που θα κερδοφορεί και θα εκβιάζει για να αποκτήσει και άλλα κίνητρα για να συνεχίσει την επένδυση στο εγκαταλειμμένο υπόλοιπο αεροδρόμιο σε όλα αυτά που ζούμε σήμερα. Δεν θα έρθει δηλαδή το Κατάρ να επενδύσει εδώ που είμαστε. Δεν θα έρθει να αξιοποιήσει αυτό το κτίριο. Διότι αυτό το κτίριο έχει ψηλό κόστος συντήρησης και μικρά κέρδη ως αθλητικός χώρος ή ως οτιδήποτε συναφές. Τι λέμε? Λέμε ότι αυτό συνολικά είναι ένα καταστροφικό σενάριο. Είναι ένα καταστροφικό σενάριο για το περιβάλλον. Είναι ένα καταστροφικό σενάριο για τον κοινωνικό ιστό της πόλης. Είναι ένα καταστροφικό σενάριο γιατί αυτά τα 2,5 δισεκατομμύρια τα οποία μας αναγκάζουν ή οδηγούν, ζητούν να υπάρξουν ως επενδύσεις ή ως όροι, ως όρος απομάκρυσης υπηρεσιών και χρήσεων από το μέσα, προϋποθέτουν και άλλη μία, φέρουν και άλλο ένα παράγοντα που είναι η αυτοκινητόδρομη.
που είναι η Σύρα Κατσαργυρούπολης, που είναι η απέτηση για απευθεία σύνδεση με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Έρχεται το τσάρτερ, φέρνει τον κόσμο, παίζει στο καζίνο, σηκώνει ή έρχεται το Πρεζερόπουλο. Αυτό είναι χοντρικά το μοντέλο, το οποίο φαίνεται ως πιο ρεαλιστικό. Αυτό λοιπόν το αντιμετωπίζουμε με ένα άλλο σενάριο. Ένα άλλο σενάριο το οποίο προσπαθήσαμε να το επιλύσουμε κάνοντας τη δουλειά που δεν έκανε το ΤΑΙΠΕΔ. Κάνοντας τη δουλειά που δεν έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Βάζοντας καταρχήν και αναλύοντας τα δεδομένα του χώρου. Αναλύοντας τα δεδομένα του χώρου και αποκαλύπτοντας, χωρίς να το θέλουμε, ότι δεν ήταν πριν από 3 χρόνια όταν πήγαινε ο Υπουργός στο Κατάρ 6.500 στρέμματα προς πώληση, αλλά μόλις 2.500, μόλις το 1/3. Δεν το ξέρω ο υπουργός του. Κτηματολόγιο δεν υπήρχε. Κτηματολόγιο τελείωσε μέσα στους τοίχους του Εθνικού Μετσέβου Πολυτεχνείου και όχι εκεί που έπρεπε στο ελληνικό δημόσιο. Πήγαιναν λοιπόν και διαπραγματευόντουσαν, ενώ είχαν δεκάδες βαρύτατες δεσμεύσεις που μπόρεσαν μόνο και δεν έχουν ακόμα ξεμπλέξει μέσα από τις πραξικοπηματικές διαδικασίες του μνημονίου να τις σχεδόν ξεμπλέξουν. Αλλιώς υποκαθεστώς κανονικής δημοκρατίας δεν θα μπορούσαν. Θα πρέπει στα δικαστήρια να έχουν τις αντιδικίες με τις συμβάσεις των Ολυμπιακών έργων, με τις συμβάσεις των Ολυμπιακών παραχωρήσεων και. Έτσι λοιπόν, αυτή η δουλειά μας έβγαλε ένα συγκεκριμένο σενάριο το οποίο λέει έχουμε 241 κτίρια από τα 480 σχεδόν που είναι μέσα στο πάρκο με 370.000 τετραγωνικά μέτρα. Αυτά εδώ είναι χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Χωρίς να το θεωρούμε σπάνταλο και περιβαλλοντικά ανεπίτρεπτο να κατεδαφίσουμε από τα κτίρια όπως προβλέπετε για να χτίσουμε κάποια άλλα, πιστεύουμε ότι αυτά τα κτίρια μπορούν να δώσουν τι, όχι υψηλή κερδοφορία. Δεν μας ενδιαφέρει αυτά. Μπορεί να δώσουν ένα πάρκο βιώσιμο με σημαντικές χρήσεις μέσα. Είναι χρήση αναψυχής με τα καφέ και τα εστιατόρια. Όχι εδώ, στη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά και στο τοπικό κέντρο επάνω, που θα σας πω. Είναι το υδροπάρκο. Έχουμε έτοιμο το σλάλομ. Το σλάλομ ταλαιπωρήθηκε, έφυγε, πήγε στο Σκηνιά, ξανά ήρθε εδώ πέρα. Εν τέλει υπάρχει. Υπάρχει ως πανάκριβη υποδομή. Υπάρχει με τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως έχει. Με λίγες συμπληρωματικές χρήσεις γύρω. Υπάρχει το ιδρύο του ΕΛΚΕΘΕ. Λειτουργεί ήδη ο θαλασσόκοσμος στην Κρήτη και τον απολαμβάνουμε. Θα μιλήσουν, φαντάζομαι, οι συνάδελφοι του ΕΛΚΕΘΕ γι' αυτό. Υπάρχει το Κέντρο Εμπορικών και Επιστημονικών Εκθέσεων και Συνεδρίων στον πρώην Ανατολικό Αεροδρομίο. Το κτίριο του ΣΑΡΗ είναι ένα από τα πολύ καλά κτίρια των αεροδρομίων. Υπάρχει ο πόλος του αθλητισμού, επαγγελματικού και λαϊκού, στον Άγιο Κοσμά και εδώ, με αναδιάταξη και αναδημιουργία των ξενώνων και των χώρων, των σταδίων και των γηπέδων. Υπάρχουν τα μουσεία των αρχαιολογικών συλλογών του Σαρονικού, θα σας μιλήσει η συνάδελφος αρχαιολόγος σε λίγο για αυτά, και της αεροπορίας που ήδη έστησαν οι σύλλογοι της Ολυμπιακής. Περιλαμβάνει τις χρήσεις τουρισμού, θαλάσσιου τουρισμού και αναψυχής μαζί με τις εγκαταστάσεις ναυταθλητισμού στην Ολυμπιακή Μαρίνα του Αγίου Κοσμά. Πιστεύουμε ότι πρέπει να μπει τάξη στο μπάχαλο των ναυταθλητικών συλλόγων, τακτοποιώντας σε σοβαρές εγκαταστάσεις όλες αυτές τις σπουδαίες λειτουργίες του λαϊκού ναυταθλητισμού, του εθελοντικού ναυταθλητισμού, στους χώρους που πραγματικά μπορούν να υπάρχουν και όχι στην τύχη κατά μήκος της ακτής. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αναβιώσει αυτή και εδώ είναι σπουδαία η πρόταση του ΕΛΚΕΘΕ και να ξαναγίνει, γιατί μπορεί να γίνει και επιστημονικά. Έχουμε τη γνώση να το κάνουμε, έχουν και οι συνάδελφοι τη γνώση να το κάνουν, να ξαναγίνει η ακτή του Σαρονικού όσο είχε αποκαθαρμένη από τον αυτομάγαζα και από τις χρήσεις που απαγορεύονται ούτως ή άλλως από όλη την νομοθεσία. Σε αυτά τα πλαίσια, η πρωτοβουλία του αυτοδιαχειριζόμενου αστικού αγρού είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία, την οποία είδαμε επιφυλακτικά οι παλιωμοδίτες αρχιτέκτονες και πολεοδόμοι όταν ξεκίνησε. Που όμως απέδειξε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να απλωθούν. Αποτελεί έμπνευση σήμερα αυτό για όλη την Αθήνα. Αστικός αγρός. Και όχι κάτι καινοφανό για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ήδη καλλιεργούν, ήδη παράγουν και αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί σε μερικές δεκάδες στρέμματα ακόμα. Το ίδιο ισχύει για τη διαμόρφωση του Ελαιώνα που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Δήμου και των εθελοντών και που ήδη λειτουργεί. Και ο οποίος απέδειξε ότι το περιάνυδρο ελληνικού είναι άνυδρο. Και περί αδυναμίας δημιουργίας πάρκου, δεν υπάρχει νερό, ήταν ένας μύθος. Τα λιόδεντρα αντέχουν. Για τα λιόδεντρα γεννήθηκαν και ζουν στη Μεσόγειο από χιλιάδες χρόνια. Δεν μιλάμε για έλατα, δεν μιλάμε για δάση, μιλάμε για πάρκα μεσογειακά, για βλάστηση μεσογειακή. Έτσι λοιπόν, αυτό το σενάριο του πρασίνου, το οποίο έχει διατυπωθεί σε φάσεις, κοστίζει και το ξαναλέμε τώρα, μετά από 3 χρόνια, χωρίς να έχουμε αλλάξει ούτε 1 ευρώ στο κοστολόγιο,
σας το λέω, συστήσεις αποκλήσεις. Από 47 εκατομμύρια ευρώ μέχρι 101 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο κάνει. Αύριο το πρωί, αν δώσουν τη δυνατότητα σε έναν Δήμο που δεν είναι διεφθαρμένος και σε μια τεχνική ομάδα η οποία δεν είναι διεφθαρμένη, μπορεί να το υλοποιήσει. Αυτό λοιπόν έχει χρήματα ήδη εξασφαλισμένα από τρεις λειτουργίες και όχι από άλλες. Από τους Λάλων, από τη Μαρίνα και από το εκθεσιακό κέντρο του Ανατολικού Αερολιμένου. Αυτά μπορούν να είναι το κεφάλαιο το οποίο λειτουργεί ως απομηχανή για να συμπληρώνεται από ευρωπαϊκά ιδιωτικά κονδύλια που θα συνεχίσουν. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο δεν έχει ρίσκο, το οποίο δεν εκτιμάται, δεν εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της κτηματαγοράς, το οποίο δεν εξαρτάται από το πρόβλημα του χρηματιστηρίου. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο επιτρέπει να ανοίξουμε μια μέθοδος, μάλλον που επιτρέπει να ανοίξουμε το πάρκο τώρα, ξυλώνοντας τις περιφράξεις των 45 χιλιόμετρων, να το κατασχίσουμε ένα ζωντανό χώρο, το έκαναν οι Βερολινέζοι, δεν καταλαβαίνω, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, και σιγά σιγά, step by step, να αρχίσουμε να καθιστούμε χρήσεις. Νομίζω ότι το δεύτερο σκέλος, που είναι τα κονδύλια των επαναχρήσεων και των επισκευών, είναι κονδύλια ελεγχόμενα. Αν μιλάμε για την Κυπούπολη της Αμερικάνικης βάσης, τα χρήματα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Αν μιλάμε για το κτίριο του Σαρίνεν, τα χρήματα φτάνουν στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Ή κυμαίνονται ανάμεσα 45 και 60 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα αμέσο κονδύλι του σημερινού ΕΣΠΑ για έργα πολιτισμού, για παράδειγμα. Τα έργα πολιτισμού παίζουν από 30 έως 100 εκατομμύρια. Μπορούμε να το έχουμε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αύριο. Μπορεί να γίνει σε μια πενταετία. Είναι ένα έργο όμως, το οποίο αν λειτουργήσει καλά, μπορεί να φέρει 100.000 επισκέπτες στον χώρο του αεροδρομίου. Μπορεί να δημιουργήσει ένα μητροπολιτικό πάρκο, ένα μητροπολιτικό πόλο πολύ ισχυρό, γιατί βρίσκεται δίπλα στον νέο σταθμό του μετρό. Μην το αγνοούμε αυτό, μην το υποτιμούμε αυτό, και να είναι η μία σοβαρή κόκκινη ζώνη προσέλκυσης, η δε δυτική κόκκινη ζώνη προσέλκυσης, είναι το σλάλομ, το ΕΛΚΕΘΕ, οι αρχαιολογικές συλλογές, το Μουσείο της Αεροπορίας. Οι μαρίνες της Γλυφάδας, αν είναι εδώ ο Δημάρχος, θα τον διορθώσει αν κάνω λάθη, σύμφωνα με τα στοιχεία που ψάχναμε τώρα τους τελευταίους μήνες στην ομάδα, έχουν έσοδα 1.200.000 το χρόνο έως 1.300.000 και έξοδα 300.000 με 400.000 το χρόνο. Η μαρίνα του Αγίου είναι περίπου τριπλάσια από τις μαρίνες της Γλυφάδας. Έχω σταματήσει να πιστεύω τους οικονομολόγους. Γιατί δουλεύουμε με κάτι περίεργους δείκτες, οι οποίοι τεινάξαν την οικονομία στον αέρα. Κάνω την παλιά μέθοδο του μηχανικού, βάζω κάτω το κομπιούτερ και μετράω τα νούμερα. Αν λοιπόν οι μαρίνες της Γλυφάδας βγάζουν 1 εκατομμύριο το χρόνο, δεν θα πω ότι θα βγάλουμε 3, θα βγάλουμε 2 εκατομμύρια το χρόνο σε μία μαρίνα τριπλάσια. Ναι, δεν είναι λογικό. Ναι. Λέω λοιπόν ότι η μαρίνα της Γλυφάδας είναι ο πρώτος οικονομικός αιμοδότης αυτής της προσπάθειας. Το υδατοπάρκο δεν βγάζει πολλά χρήματα. Μπορεί να βγάλει τα χρήματά του, αλλά να είναι πολύ ισχυρός πόλος έλεξης σε μία πρώτη φάση, μέχρι τον αριθμό των 5.000 επισκεπτών το χρόνο, που είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό μέγεθος. Και αν φτάσει σε μεγάλα μεγέθη, αν φτάσει σε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, μπορεί να φτάσει μέχρι μισό ή ένα εκατομμύριο ευρώ έσοδα. Αν όμως έχουμε 2,5 και άλλο μισό εκατομμύριο από τη λειτουργία μερικών δεκάδων καταστημάτων που μπορούν να φτάσουν στον αριθμό των 100 στα κτίρια τα υπάρχοντα της Αμερικάνικης βάσης, και θα πούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό, συμβατά με τις χρήσεις για τις οποίες μιλάμε, να είναι καφέ, να είναι κιόσκια, να είναι βιβλιοπολία, να είναι ένα μικρό τραπεζικό υποκατάστημα και κάτι αστειότητες που ακούστηκαν ότι η μελέτη του Πολυτεχνείου ετοιμάζεται να φέρει τις τράπεζες μέσα στο πάρκο, να ξεχαστούν. Εννοώ ένα cash point, έτσι. Δεν εννοώ την Πειραιώς Bank να μπει μέσα για να αγοράσει το πάρκο, για να παίρνουν τα λεφτά και να μην περπατάνε 3 χιλιόμετρα. Αν είναι ένας χώρος συμβατός με τις άλλες χρήσεις, τότε αυτό με ελάχιστα όρια ηλικίασης μπορούν να δώσουν το υπόλοιπο μισό ή ένα εκατομμύριο. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια διάσπαρη τοπική αγορά. Έχουμε μια επίσης διάσπαρτη αγορά αναψυχής μέσα σε ένα πάρκο όπου κυριαρχούν οι ελεύθεροι χώροι και το πράσινο. Αυτή η αγορά δεν είναι ανταγωνιστική στην άλλη, στην έξω, της Γλυφάδας ή της Γλυφάδας με κανέναν τρόπο, για να είναι μικρότερη,
την τοπική της Ηλιούπολης, Αγγελούπολης και του Αλίμου, γιατί δεν είναι το συγκεντρωμένο μολ όπου μπαίνει κανένας, κλείνεται εκεί μέσα, ψωνίζει τα πάντα και θέλει. Έχει άλλο χαρακτήρα, άλλη ταυτότητα και άλλη καθημερινότητα. Το κέντρο του Σαρίνε και το ενιδρύο μαζί με τον αθλητικό πόλο θα βγάζουν τα χρήματά τους. Δεν πρόκειται να κερδοφορήσουν, να έχουμε κέρδος από αυτά. Δεν μπορούν να βγάλουν μεγάλα ποσά τα οποία θα επιτρέψουν μεγάλες αναπτύξεις μέσα στο αεροδρόμιο. Όμως μπορούν να συντηρούν και εκείνο το ενδιαφέρον ζωτικούς χώρους, γιατί το να έχεις ένα ενιδρύο και τον χώρο γύρω ζωντανό, αυτό εκπέμπει σε μια πολύ μεγάλη έκταση υπαίθρια γύρω-γύρω. Το να έχεις ένα ζωντανό εκθεσιακό κέντρο, ένα ζωντανό κέντρο επιστημονικών εκθέσεων, ένα ανοσιακό κέντρο, αυτό σημαίνει ότι μέσα στα έξοδα της συντήρησής του περιλαμβάνεις και τουλάχιστον τη γειτονιά του υπαίθριου χώρου. Έτσι, όταν φανταστούμε ζωντανές τέτοιες καρδιές να χτυπούν μέσα στο πάρκο, μπορούμε να φανταστούμε ότι οι υπόλοιπες εκτάσεις, οι διάδρομοι, εκείνα τα λιβάδια που να αναπτυχθεί, μπορούν να αφαιθούν απείραχτα. Μπορούμε να αφήσουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά. Και ήδη αν περπατήσετε, όσοι έχετε την τύχη να περπατήσετε, θα καταλάβετε ότι στα κομμάτια της κλειφάδας, αν τα δείτε κάνοντας ποδήλατο, δεν υπάρχει καμία ανάγκη αυτή τη στιγμή να κάνουμε οτιδήποτε. Είναι ένα εκπληκτικό απόθεμα γης, το οποίο μπορούμε απλώς να το προφυλάξουμε, να το εξασφαλίσουμε ότι θα καταστραφεί για τις επόμενες γενιές. Τελειώνοντας, λέω ότι αν μπορέσουν λοιπόν να έχουν αυτά τα πέντε για τις ζώνες που ανέφερα, εκατομμύρια ευρώ το χρόνο περίπου της συντήρησης ή τα τέσσερα, έως τα 12 το πολύ, τόσο χρειάζεται το πάρκο για να συντηρηθεί, σε μια πενταπλάσια εκδοχή από το σημερινό κόστος συντήρησης των ελληνικών πάρκων, σε μια διπλάσια εκδοχή ή τριπλάσια από το γερμανικό και αγγλικό κόστος συντήρησης των πάρκων. Λέμε δηλαδή ότι αυτό το υπολογίζουμε με βάση 5 φορές ακριβότερα τα χρήματα που σήμερα δίνονται για το πεδίο του Άρεως ή για το πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Αυτή τη στιγμή στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης δεν δίνεται ούτε ένα ευρώ. Πόσο δινόταν πριν από 2 χρόνια. Έτσι, δεν έχει ρεύμα το πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Κόπηκε το ρεύμα. Και κλέβουν οι τσιγκάνοι, δεν έχουν τίποτα να σου κάνουν. Το βράδυ μέσα στο σκοτάδι ξυλώνουν οι άνθρωποι και παίρνουν μέσα στην εξαθλίωσή του τις υποδομές των τελευταίων 5 χρόνων. Αν λοιπόν τα εξασφαλίσουμε, μπορούμε να πούμε ότι το πάρκο θα είναι και βιώσιμο και υλοποιήσιμο σε μια επόμενη φάση, άμεση φάση. Δεν χρειάζονται υποδομές γι' αυτό. Δεν χρειάζονται κυκλοφοριακές υποδομές γι' αυτό. Δεν χρειάζονται υπογειοποίηση Ποσειδώνος γι' αυτό. Δεν χρειάζεται βεβαίως σύραγγα της Αργυρούπολης. Δεν χρειάζονται παραπάνω από βελτιώσεις ενός τοπικού δικτύου και σταδιακές αναπτύξεις με το ρυθμό που μπορούμε και που έχουμε μονοπατιών, ποδηλατόδρομων, ελεύθερων διαδρομών. Δεν χρειάζεται αστικός εξοπλισμός, φώτα, προβολής, πανάκριβα παγκάκια ή ό,τι άλλο. Έχουμε δείξει πολλές φορές και δεν θα ξανακάνω αυτή την παρουσίαση, αλλά μπορείτε να δείτε αναρτημένα σε δεύτερο εκδοχές τέτοιων ήπιων παρεμβάσεων. Αν τα λειτουργικά του πάρκου, και θέλω να σας το διαβάσω αυτό όπως είναι η πρόταση διατυπωμένη για να είμαστε καθαροί μεταξύ μας, και τη συντήρηση των κτηρίων, τα δίνει το δημόσιο ή αν προκύπτουν από επιχειρηματικά σχήματα δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων, από αυτοδιοικούμενους συνεταιριστικούς φορείς, από ιδιωτικές εταιρείες και ενοικιαστές ή από μεικτά σχήματα, είναι μια άλλη υπόθεση η οποία δεν μπορεί να αναπτυχθεί από εμάς και δεν είναι ο ρόλος μας να τα αναπτύξουμε. Εδώ είναι η αυτοδιοίκηση, εδώ είναι τα κινήματα πολιτών και εδώ μπορεί να γίνει μια δεύτερη, όχι σήμερα, κάποια στιγμή συζήτηση για το πώς αυτό το σχήμα με την κακή εμπειρία του παρελθόντος, το λέω ευθέως, θα μπορέσουμε να το στήσουμε, να το κάνουμε βιώσιμο με εναλλακτικές πια που δεν θα κουβαλάν τα βαρύδια των αποτυχιών της περασμένης περίοδου. Τέλος, πιστεύω ότι είχαν λίγο ρίσκο και πρόκειται για θερμά χρήματα, ζεστό χρήμα, πρόκειται για πραγματικές θέσεις εργασίας, πρόκειται για χώρο που βρίσκεται σε 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας που ήταν μέσα στο τέλος τροχιάς και σε 40 ως 60 από κάθε γωνία του λεκανοπεδίου. Πρόκειται για χώρο που θα δώσει μετρημένα με τους όρους του μηχανικού και όχι με τα μέτρα του μηχανικού και όχι με τους δείκτες των οικονομολόγων 200 έως 500 πραγματικές θέσεις εργασίας αύριο το πρωί, που δεν θα διώξει εκατοντάδες θέσεις εργασίας που είναι σήμερα στεγασμένες εδώ μέσα,
δεν θα προκαλέσει κατάρρευση στην περιφερειακή αγορά, η οποία θα πάθει ό,τι θα πάθει από το άνοιγμα ενός μολ, και σε έναν ορίζοντα πλήρους ανάπτυξη του σχεδίου μπορεί να φέρει 2.000-2.500 εργαζόμενους, νέους ή και τοπικούς μικροεπιχειρηματίες σε το βάθος μιας δεκαετίας ή δεκαπενταετίας. Δεν υπόσχεται αυτή η μελέτη, ούτε είχε σκοπό να το κάνει, ούτε 35, ούτε 45, ούτε 15.000 εργασίες. Υπόσχεται 2.500 εργασίες συγκεκριμένες, υλοποιημένες σε αυτά τα συγκεκριμένα κτίρια. Με πραγματικά μεγέθη, με αρχιτεκτονική, με όρους σχεδιασμού της πόλης και με φυσικό, υλικό πια τρόπο. Είναι λοιπόν, νομίζω ότι έκανα εγώ το λάθος τώρα. Είναι ένας χώρος που θα δώσει υπεραξία στη γύρω περιοχή. Το λέμε αυτό, δεν είναι ψέματα. Είναι ένας χώρος που θα δώσει υπεραξία στην Αθήνα. Είναι ένας χώρος που θα λειτουργεί σαν έμβολο της Τρίλους για να σπάσει ο αποκλεισμός του θαλάσσιου μετώπου. 3.000 μέτρα να ανοίξει το θαλάσσιο μέτωπο, το οποίο έκλεισε μετά το 2004, δεν το κλείσαν οι προηγούμενες γενιές, η γενιά μας το έκλεισε. Είναι ένα εργαλείο, νομίζω πειραματικό, εξαιρετικά ενδιαφέρον για να αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων στη διαχείριση του δημόσιου χώρου στη χώρα μας. Είναι ένα σχέδιο για την Αθήνα, για τους κατοίκους της, βασισμένο σε πραγματικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες, στηριγμένα σε πραγματικά οικονομικά δεδομένα αυτά της κρίσης και έχοντας ως πλαίσιο την ιδέα αφενός της ανασυγκρότησης της πόλης και της χώρας και αφετέρου της διατήρησης της γης του πρώην αεροδρομίου της Ακτής ως ελληνικού εδάφους, ως ελεύθερο δημόσιο χώρο. Σας ευχαριστώ πολύ.